Σήμερα από τη διαδήλωσή μας εδώ στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα καταγγέλουμε στο λαό της Αθήνας, όλο τον ελληνικό λαό, το θάνατο ενός 37χρονου μετανάστη μέσα στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα. Τα ερωτήματα είναι πολλά και μέχρι στιγμής μένουν αναπάντητα. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος λείπει εδώ και μέρες από το σπίτι, τον ψάχνει η οικογένειά του, να βρίσκεται πεθαμένος σε ένα αστυνομικό τμήμα, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες τον έχουν κάνει γαϊτανάκι και τον πηγαίνουν από αστυνομικό τμήμα σε αστυνομικό τμήμα. Αφού ήταν κακοποιημένος, χτυπημένος, όπως έχει γίνει γνωστό, γιατί δεν του παρασχεθήκαν οι πρώτες βοήθειες, γιατί δεν πήγε στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες? Όλα αυτά τα ερωτήματα εμείς ζητάμε να μην μείνουν αναπάντητα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να γίνει συγκάλυψη αυτής της υπόθεσης. Είναι τεράστιες οι ευθύνες της ηγεσίας της αστυνομίας και της κυβέρνησης. Το γεγονός αυτό προστίθεται σε άλλα περιστατικά βίας, αυτερεσίας, ακόμη και θανάτων μεταναστών αλλά και Ελλήνων μέσα σε αστυνομικά τμήματα, πράγμα το οποίο δείχνει ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη γραμμή σε αυτή την κατεύθυνση. Εμείς ζητάμε καμία συγκάλυψη, να αποδοθούν τώρα οι ευθύνες, να μάθουμε ακριβώς τι συνέβη και να τιμωρηθούν βαρύτατα όλοι οι ένοχοι για το θάνατο του 37χρονου Μοχάμεντ.